Σε εκπομπή σημερινή έχουμε πάρα πολλά. Να ακούσουμε τον πατέρα Νεκτάριο να κλείσει τη σημερινή εκπομπή. Το ερώτημα είναι ένα και μοναδικό. Πρέπει να φοβόμαστε σατανά, ναι ή όχι? Ενώ το θέμα είναι σατανισμός, πράγματι η ύπαρξή του. Είναι σαν να λέμε ότι π.χ. δεν υπάρχει Τουρκία. Ναι. Και μια απάντηση λοιπόν στους μη πιστεύοντας, ορίστε και οι λογοτέχνες, ο Τζοβάνι Παπίνι. Ο διάβολος, μάλιστα. Και μάλιστα λέει μέσα ότι το τέχνασμά το μεγάλο είναι να κρύψει ότι υπάρχει. Ναι. Πέραν από το... διάβασα τους δαιμονισμένους του Ντοστογεύσκη. Έτσι. Και έχω κρατήσει δύο κουβέντες. Οι δαιμονισμένοι. Και λέει, ενώ θα πρέπει... το διαβάζω. Πρέπει τους ανθρώπους που κατά διαφόρους τρόπους είναι δαιμονισμένοι και εκφράζει την απορία του. Και επειδή πρέπει, λέει, να φοβάται ο διάβολος τους ανθρώπους, τους χριστιανούς δηλαδή που αφηθύνεται, συμβαίνει το αντίθετο, τους βάζει στο χέρι, λέει, και εισαγωγικά λέξη, τους περιποιούνται οι δαίμονες στους ανθρώπους. Εφόσον οι άνθρωποι δίνονται δηλαδή. Ναι. Με αποτέλεσμα, εάν, λέει, δεν μπορέσουν να προλάβουν σε αυτόν τον κόσμο να τακτοποιηθούν με μετάλλια και με εξομολόγηση στη μεθεία κοινωνία, θέλω να τους παρασύρουν όλους στην αιώνια απώλεια. Μάλιστα. Ώστε λοιπόν, Τζοβάνι Παπίνι, Ντοστογεύσκη. Εδώ έχω μια έρευνα για τα υπερφυσικά μηνύματα. Όντως ακούγονται πέρα από την κανονική γραφή και ξέχωρα πράγματα. Και αυτός που δίνει τη συνέντευξη, όταν άκουσε, λέει, ότι τυχαία, τα υπερφυσικά μηνύματα τα έκοψε όλα, τα εγκατέλειψε, ασχολείται 10 χρόνια, Κύπριος ο άνθρωπος είναι, και πλέον ασχολείται με θέματα πίστεως κλπ. Και είναι πολύτεκνος ο άνθρωπος αυτός. Κύριε Χαρδαβέλα, να πω κάτι ακόμα. Παρακαλώ. Πέραν από το ο δαιμονισμός, δεν είναι ακίνδυνος, ο ακούσιος δηλαδή, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Μόνο εκείνες τις στιγμές θέλει προσοχή. Ο σατανισμός είναι άκρως επικίνδυνος και εδώ το βιβλίο αυτό λέει μέσα την περίπτωση αυτή που είναι ακόση, τόση, και εδώ μάλιστα έχει τον γκάδο που ήπια το φάρμακο, φοβερό, Τον γκάδο, τι λέει, λεμονάδα. Χιάνιο ναρκωτικό. Έχουμε αρχίσει να μην καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα. Και τα λέτε πολύ συνεχισμένα για να βιαστείτε και δεν καταλαβαίνω. Και εγώ είμαι τηλεθεατής. Λέει με ανθρακισμό. Αν εγώ δεν καταλαβαίνω, ο τηλεθεατής δεν καταλαβαίνει. Λέω, ο σατανισμός είναι επικίνδυνος. Ναι. Και ανάφερα αυτό το παράδειγμα ότι είχαμε 900 νεκρούς, αναφέρει πού, από εκείνον τον σατανιστή, ο οποίος πίνοντας το έπασαν νεκροί όλοι. Μάλιστα. Και λέει ότι φταίει και ο καθένας από αυτούς. Κατάλαβα. Κύριε Αζάκη. Στο θέμα του σατανισμού και στη ροκ μουσική, εγώ πιστεύω ότι...